καλωσορίζουμε στο Noises με αφορμή ένα νέο έργο που θα δείξουμε, ένα πολύ πρωτότυπο θεματικό πάρκο, το Eco Zoo, το οποίο είναι ένα προϊόν συνεργασίας μακρόχρονης μεταξύ του Noises και της Dream Worker και της Hexagon. Αναπτύχθηκε λοιπόν ένα θεματικό πάρκο με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, φυσικά διαδραστικό και διασκεδαστικό επίσης ψυχαγωγικό χαρακτήρα, που όμως έχει σαν στόχο να αναδείξει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και πώς αυτό επηρέασε τη ζωή στον πλανήτη μας και την επηρεάζει ακόμα, αλλά να δείξει και σύγχρονα θέματα που αφορούν τα ζώα, την αιχμαλωσία των ζώων. Είμαστε εδώ εμείς να σας απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ως προς αυτό το θεματικό πάρκο, γιατί είναι ένα παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό το θεματικό πάρκο. Ένα πάρκο οικολογικό που δεν έχει ζώα σε αιχμαλωσία. Τα ζώα είναι όλα ρομποτικά ζώα που μιμούνται τα πραγματικά ζώα, μέσα από το οποίο τα παιδιά 4 έως 14 χρονών μπορούν να μάθουν πάρα πολλά για το πώς ήταν η ζωή στον πλανήτη, πώς επηρεάστηκε η ζωή στον πλανήτη, πώς είναι σήμερα, ποια είναι τα ζώα που υπάρχουν στον πλανήτη μας, αλλά βρίσκονται προς εξαφάνιση. Μιλάει για την αιχμαλωσία των ζώων, για την κλιματική αλλαγή, δίνει πάρα πολλά μηνύματα στα παιδιά, με έναν τρόπο μοναδικό, για τον οποίο είχαμε την χαρά να συνεργαστούμε με τους πρωτοχώρους των αντίστοιχων θεματικών πάρκων, όπως είναι οι Δημόρκες και η Έξα. Εγώ έχω δίπλα μου τους συνεργάτες οι οποίοι θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας. Εγώ είμαι η Στέλη Πεζαγιάννη, πρόεδρος του Noises. Έχουμε τον κύριο Αυτονίδη δεξιά μου, ο οποίος είναι ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Αριστερά μου είναι ο κύριος Στάνης, είναι ο Διευθυντής Λειτουργίας. Δίπλα στον κύριο Αυτονίδη είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Κοπενικολάου. Και στο τέλος έχουμε τον Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης του ΤΕΜΤ, ο οποίος ήταν και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου από τα ΠΕΠΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας που ξεκίνησαν αυτή τη συνεργασία και μπορεί να μας μιλήσει ο κύριος Μάτσος γι' αυτό. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ και για πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για το Eco Zoo. Το Eco Zoo ξεκίνησε σαν ένα καινοτομικό project, πειραματικό, πώς μπορεί ένας φορέας της ψυχαγωγίας και των θεματικών πάρκων να συνεργαστεί με έναν φορέα, κυρίως σε ερευνητικό πεδίο. Και αυτό χρηματοδοτήθηκε, η έρευνα και το έργο χρηματοδοτήθηκε από τα επενδυτικά σχέδια καινοτομίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ρόλος του Noises στο έργο αυτό ήταν η έρευνα για τα ζώα, καθώς υπήρχε μια επιστημονική ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ερευνήσανε το πεδίο και δώσανε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις πινακίδες και το επικοινωνιακό υλικό των ρομποτικών κινουμένων ζώων. Και στη συνέχεια υπάρχουν και κάποιες εφαρμογές οι οποίες είναι διαδραστικές και θα τις δείτε μετά την ξενάγησή σας στον χώρο, στο οποίο αναλύονται το επιστημονικό κομμάτι, δηλαδή οι αισθήσεις των ζώων, πώς βλέπουν, πώς ακούν, πώς αντιλαμβάνονται τα ζώα μας αυτόν τον κόσμο τον οποίο εμείς το βλέπουμε με τα δικά μας μάτια. Αυτά θα διαπιστώσετε ότι τα βλέπουν πολύ διαφορετικά. Αντίστοιχα, βλέπουμε τα ζώα που υπάρχουν στην ελληνική πανίδα υπό εξαφάνιση και βλέπουμε ποια είναι αυτά, σε εφαρμογές οι οποίες είναι με οθόνες σαφείς και μπορούν τα παιδιά και οι μεγάλοι να εξερευνήσουν τις εφαρμογές αυτές. Υπάρχει επίσης ένα διαδραστικό τραπέζι για τη βιοποικιλότητα και τις εξαφανίσεις των ζώων ανά τον κόσμο και φυσικά όλα αυτά και με ένα ψυχαγωγικό τόνο, με quiz προσωπικότητας και διάφορα άλλα, memory games και άλλα, τα οποία θα βρείτε μέσα στις εφαρμογές. Ταυτόχρονα, επειδή το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά είναι σε εξέλιξη, χτίζουμε και μια εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης για να μπορούν τα παιδιά, σκανάροντας με το κινητό τους τα πελάκια QR code μέσα στο πάρκο, να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά και διάφορα άλλα που είναι ομαδικές δραστηριότητες και για την οικογένεια, όπως ένα κυνήγι θησαυρού, για παράδειγμα, μέσα στο πάρκο. Αυτά όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι για το θεματικό πάρκο.
αναφέρω ότι μετά το τέλος της συνέντευξης που θα έχουμε εδώ, θα υπάρχει και μια ξενάγηση στο πάρκο, ώστε να πάρετε και μια πραγματική γεύση από το δημοτικό μας πάρκο. Ξενάγηση θα σας την κάνουν οι συνεργάτες μας, από τους Dream Worker ο κύριος Γρηγόρης Αβανίδης και η κυρία Βίκη Βουνιά, και από την έξεχον η κυρία Άννα Κωνσταντινίδου. Έτσι, οπότε, αν έχετε και απορίες, μπορείτε και ενώ είμαστε στην ξενάγηση να κάνετε και εκεί πέρα επιτόπιν τις ερωτήσεις σας. Οπότε, ανοίγουμε τις ερωτήσεις. Ο κύριος πίσω. Ναι, καλημέρα. Θέλω να μάθω εάν αυτό έχει σχέση με το θεματικό πάρκο που είχε γίνει μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από μερικά χρόνια, που είχε πάλι μηχανικά ζώα, όχι όμως με ελεύθερη κίνηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, όχι. Ωραία, ευχαριστώ. Μήπως να πούμε και δύο πράγματα για τη λειτουργία του. Εάν είναι επίκαιρη η ερώτηση, ας γίνει η ερώτηση. Όχι, μιλήστε και άμα θα την κάνω... Ωραία. Να πούμε και μερικά πράγματα για την λειτουργία και το γενικό κόνσεπτ αυτού του θεματικού πάρκου, το οποίο, όπως όλοι φαντάζομαι έχουν καταλάβει, αφορά την παρουσία ζώων με τεχνολογία που τα δίνει κίνηση, ήχο κλπ. Μοιάζουν, προσομοιώνουν ένα ζωντανό ζώο και είναι αυτό που μας βοηθάει η τεχνολογία να δούμε τα πράγματα μέσα από μία προσομοίωση και να αντιληφθούμε καταστάσεις που δεν έχουμε καν την ευκαιρία να τις δούμε, όχι επειδή κάποιος δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, στην Κένια και να κάνει ένα σαφάρι, αλλά επειδή θα ήταν πολύ δύσκολο να πάει μερικές εκατοντάδες, χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια πίσω για να αντιληφθεί πώς ήταν η θαλάσσια ζωή, ας πούμε, την εποχή που υπήρχαν τα τεράστια προϊστορικά κήτη. Κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνει όμως μέσα από επισκέψεις σε χώρους σαν αυτό που για πρώτη φορά μπορεί να δει κανείς στο Νόησης. Και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία για να εξετάσουμε και εάν αυτού του είδους οι δραστηριότητες θα άξιζε τον κόπο να διερευνηθούν περισσότερο και να επεκταθούν. Εμείς σαν Νόησης έχουμε καταστρώσει ένα πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα δεχόμαστε ομάδες, μόνο ότι δεν αποκλείεται κανένας από την επίσκεψη, εν τούτης είναι προσανατολισμένο το όλο σκεπτικό της δράσης αυτής σε ηλικίες που ξεκινούν από την προσχολική ηλικία και όλο το γυμνάσιο, είναι δηλαδή και ο τρόπος γραφής των κειμένων και όλο το στήσιμο προς αυτή την κατεύθυνση, είναι μια ηλικία πολύ ευαίσθητη, πολύ δεκτική σε νέα ερεθίσματα και πιστεύουμε ότι είναι η καταλληλότερη ηλικία. Επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται κανείς και ο παππούς μπορεί να ευχαριστηθεί το ίδιο καλά με τον μπαμπά, μολονότι είναι φτιαγμένο κάτι για το παιδί. Να πούμε ότι το πρόγραμμά μας θα εξακολουθήσει να είναι αυτό το οποίο οι περισσότεροι γνωρίζουν, δηλαδή είμαστε ανοιχτά όλες τις μέρες και είμαστε κλειστά μόνο την Δευτέρα. Τρίτη με Παρασκευή, 9 με 2 θα λειτουργεί το πάρκο και θα δέχεται επισκέψεις, ενώ το Σαββατοκύριακο είναι 11 με 7 το Σάββατο και 11 με 3 την Κυριακή. Ο τρόπος επίσκεψης είναι ανά 15 λεπτά να μπορούν να εισέρχονται διαδοχικά κύματα, τα οποία βέβαια δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 35-40 άτομα. Θα υπάρχει πάντα ξενάγηση είτε στις ομάδες είτε στους μεμονωμένους επισκέπτες και
Είμαι σε ευχάριστη θέση να πω ότι ήδη έχουν αρχίσει οι κρατήσεις και πηγαίνουν πολύ καλά. Δεν ξέρω αν πολύ σύντομα θα αναγκαστούμε να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο μιας μικρής παράτασης. Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Υπάρχει δίψα για το θέμα. Επίσης, αξίζει να πούμε ότι έχουμε θεσπίσει και μία ειδική προσφορά για τις ομάδες τις σχολικές που έρχονται να μπορούν να παρακολουθήσουν και κάποιο θέαμα στις αίθουσες είτε του Κοσμοθεάτρου είτε του Πλανηταρίου με απολύτως συμβολική τιμή, με 1 ευρώ, κάτι που οι δάλλους έπρεπε να πληρώσουν τουλάχιστον 5 ευρώ, μπορούν να δουν τους δεινόσαυρους, θέλοντας να δώσουμε την ευκαιρία για μια πιο συνολική εποπτική εικόνα σε αυτό το κομμάτι που αφορά το ζωικό βασίλειο. Διότι δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ, παρά το ότι εμείς βεβαίως ανήκουμε στον χώρο της τεχνολογίας, να σκεφτόμαστε ότι όλοι μαζί ζούμε σε μία φύση, η τεχνολογία στην φύση λειτουργεί, όπως υπηρετεί διάφορους παράγοντες ανθρώπινους, οφείλει να υπηρετήσει και τα διάφορα ζητήματα που άπτονται είτε του περιβάλλοντος, όπως προαναφέρθηκε, είτε των κλιματικών παρεμβάσεων που δημιουργούν διάφορα ζητήματα, και αυτό είναι μια λαμπρή ευκαιρία, ίσως και απόδειξη του πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία ακόμη και σε αυτό το χώρο. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Καλημέρα σας, εγώ είμαι η Έλληνα Αλεξιάδου από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήθελα να ρωτήσω τα εξής. Πόσο καιρό πήρε για να στηθεί αυτό το πάρκο, να αναπτυχθούν αυτές οι εφαρμογές και να στηθεί το πάρκο, ένα. Δύο, σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, αν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες και αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από σχολεία από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή από Ξάν, ξέρω εγώ, από οπουδήποτε. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το πάρκο μπορεί να ταξιδέψει και εκτός Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπάρχουν σκέψεις να πάει και στην Αθήνα και αυτά. Ναι, για το σκέλος των εφαρμογών. Είναι ένα έργο που ξεκίνησε μέσα στην εποχή του COVID. Δυστυχώς τα λέγαμε, με κάποιες παύσεις. Αλλά πρακτικά από τον Οκτώβριο του 2021, για 2 χρόνια περίπου, ξεκινήσαμε την έρευνα και τη συλλογή των πληροφοριών για να φτιαχτούν οι εφαρμογές που βλέπετε πίσω στην οθόνη. Είναι 3 εφαρμογές με οθόνες αφή σε 1 διαδραστικό τραπέζι, 1 στίχος διαδραστικός για την κλιματική αλλαγή, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη, και 1 mobile εφαρμογή για την ακουστική ξενάγηση μέσα στο πάρκο. Πρακτικά η έρευνα αυτών των πληροφοριών ήταν που διήρκησε, και στη συνέχεια το development των εφαρμογών που έγιναν μέσω της εταιρείας Hexagon. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, συγγνώμη να ρωτήσω, το πάρκο ανοίγει στις 17 Οκτωβρίου. Ναι. Οι εφαρμογές πότε θα είναι? Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες ήδη μέσα στο χώρο, θα τις δείτε. Η εφαρμογή της ξενάγησης λίγο καθυστερεί, γιατί ήταν προγραμματισμένη να γίνει προς το τέλος του χρόνου. Για την δεύτερη ερώτηση, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Υπάρχει ενδιαφέρον, όπως γίνεται συνήθως, βεβαίως και από σχολεία άλλων πόλεων, όμως τα σχολεία από τις άλλες πόλεις, να ξέρετε ότι το ενδιαφέρον τους πρέπει να συνδέεται και με τις περιόδους που μπορούν να κάνουν εκδρομές.
Αυτή δεν είναι ακόμη η καταλληλότερη περίοδος, άρα η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων είναι από το χώρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή. Άρα μάλλον θα χρειαστεί να σκεφτείτε να... Πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον το ενδεχόμενο να πάει και κάπου αλλού ίσως. Το πάρκο. Το πάρκο. Ναι, κάνατε και μια αντίστοιχη ερώτηση. Ναι, για την ερώτηση σας αυτή, αν θέλετε να σας απαντήσω εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, από την πλευρά μου, ότι αυτή η πρώτη φάση εκμετάλλευσης του θεματικού πάρκου, το οποίο το ονομάζουμε Κοζού, θα έχει οπωσδήποτε και κάποια συνέχεια. Η πρώτη φάση είναι εντός των περιοχών εγκαταστάσεων του ΔΕΝΤ, για μια εκμετάλλευση στην οποία έχω συνδράμει, όπως γνωρίζετε, και δύο άλλοι partners. Στην δεύτερη φάση ή και σε επόμενες φάσεις εκμετάλλευσης, οι οποίες είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, δεν έχουμε δώσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά σίγουρα έχουμε αποφασίσει να υπάρξουν και επόμενες φάσεις εκμετάλλευσης, αυτές θα γίνουν εκτός των εγκαταστάσεων του ΕΣΥΣ. Πράγμα που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο ισχύει αυτό το οποίο είπατε, γιατί θα αποτελέσει αυτή η έκθεση μια περιοδεύουσα έκθεση, ένα περιοδεύουσα θεματικό πάρκο. Οι δύο άλλες εταιρείες, οι οποίες θα συμμετέχουν στο εμπορικό σχήμα της εκμετάλλευσης, θα είναι η Hexagon Holdings Ltd, είναι εταιρεία κυπριακών συμφερόντων, και η εταιρεία Γάμα Βανίδης και Σία Όμικρον Ε, η οποία είναι ελληνικών συμφερόντων. Αυτή θα είναι στην ουσία μαζί με εμάς συνδιοργανωτές για τις επόμενες φάσεις εκμετάλλευσης. Περισσότερες λεπτομέρειες βεβαίως για το εμπορικό αυτό σχήμα και για τις λεπτομέρειες αυτής της εκμετάλλευσης θα έχουμε τις επόμενες ημέρες που θα μπορούμε να μοιραστούμε και μαζί σας. Άρα σίγουρα θα έχει συνέχεια η έκθεση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι κοινή απόφαση των εταίρων. Στην ουσία το ότι θα υπάρξει αυτή η συνέχεια. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να σας μιλήσουμε και να σας υποσχεθούμε ότι θα υπάρξει συνέχεια. Μπορώ να επιτρέψω να πω ότι και τεχνικά έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε αυτό το πάρκο να μπορεί να κατασταθεί σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή και να είναι εξαιρετικά ευέλικτο. Με χρόνο διάρκειας μεταφοράς από εδώ στο οποιοδήποτε άλλο μέρος? Είναι μικρός ο χρόνος, είναι εξαιρετικά μικρός. Πλέον μετά το πρώτο στήσιμο όλα γίνονται ταχύτερα. Και πολύ ευέλικτο εδώ, και εσωτερικό και εξωτερικό και μικρό. Θα τα πούμε και στην ανάγκησή σου. Και να πούμε λίγο πόσο στήχησε το όλο project. Μπορούμε. Τη χρηματοδότηση εννοείται, γιατί είναι το κομμάτι της έρευνας που χρηματοδοτήθηκε. Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είπατε, από πρόγραμμα της Περιφέρειας, μπορούμε να το δούμε. Είναι στις 360.000 ευρώ, εκ των οποίων υπάρχει η ιδιωτική συμμετοχή των εταιριών, κατά 50-60 περίπου %, και υπάρχει για τους φορείς, τους τεχνολογικούς, όπως είναι ο δικός φορέας κατανόησης, υπάρχει 100% χρηματοδότηση, που ανήλθε περίπου σε 100.000 ευρώ. Ευχαριστώ. 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 Όχι, δεν πειράζει. Κι άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Υπάρχει άλλο. Θα τα δούμε βέβαια και μέσα, αλλά θέλετε λίγο να μας πείτε ποιο είναι ίσως το αρχαιότερο ζώο που θα έχουν τη δυνατότητα να δουν οι επισκέπτες, και επίσης ποιο θα είναι, πιστεύετε, αυτό που είναι η ατραξιόν του θεματικού πάρκου? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν το σχεδιάζατε, είχατε στο μυαλό σας τα παιδιά αυτής της ηλικίας στο οποίο στοχεύει. Και επίσης να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Σε αυτό, επειδή πραγματικά πρέπει να το βιώσετε, θα θέλαμε εσείς να μας το πείτε. Για εμάς που το βλέπουμε καθ' όλη την εξέλιξή του, εγώ να σας πω ότι έχω εντυπωσιαστεί και από την ποιότητα της κατασκευής και του σχεδιασμού των συνεργατών.
Το πάρκο περιλαμβάνει στοιχεία που δεν έχουν ποτέ αναδειχθεί. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά θα δει τη θαλάσσια τέρατα. Δεινόσαυρος μπορεί να δει. Θαλάσσια τέρατα δεν έχει το μυθικό. Θα δείτε πολλά στοιχεία. Τώρα το ποιο θα είναι η αταξία και ποιο όχι, θα θέλω να μας βοηθήσετε κι εσείς αυτό. Και πόσα ζώα είναι, μπορούμε να πούμε αυτό? Είναι 32 ζώα στο σύνολο. Και ήδη. Πώς είπατε, τα ήδη. Ήδη ζώα. Καταρχήν υπάρχει ο σχεδιασμός του πάρκου, ξεκινάει, θα το δείτε βέβαια, να μην αποκαλύψουμε ίσως πολλά από ό,τι ξενάγησε, αλλά πολύ επιγραμματικά θα σας πω ότι ξεκινάει από την εποχή σαν μια χρονομηχανή από την εποχή των δεινοσαύρων και την εποχή των παγετών και μετά γίνεται ένα ταξίδι στις υπήρους ζώα που είναι ιδιαίτερα φτιάξια προσοχής. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στα σχολεία τι υλικό δίνετε για να ενημερώσετε ώστε να τους προκαλέσετε να έρθουν? Ενημερώνετε δηλαδή τους καθηγητές ή τους δασκάλους με κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση? Υπάρχει ομάδα η οποία επικοινωνεί με τους καθηγητές και τους εξηγεί ακριβώς περί τίνος πρόκειται, δίνει όλες τις λεπτομέρειες χωρίς να τους εξωθεί σε, ας το πούμε, επιθετική πώληση, θα λέγανε οι μαρκετίες. Και εφόσον κάποιοι από αυτούς αποφασίσουν την επίσκεψη, επικοινωνούν με ένα άλλο κέντρο τηλεφωνικό που διαχειρίζεται τα ραντεβού. Ωραία. Ευχαριστώ. Υπάρχουν όλα τα τηλέφωνα. Το έντυπο υπάρχει μέσα στη σακουλίτσα που μπορούν να πάρουν όλοι οι εκπρόσωποι. Οπότε νομίζω είναι καλή ώρα τώρα να πάμε και να δούμε. Το κοινό μας δεν προηγείται μια συνέντευξη τύπου σκάλες, νέες σκάλες για να έρθει εδώ, έτσι. Ο χώρος είναι προσβάσιμος 100% και για άτομα με κινητικά προβλήματα και για μητέρες με καροτσάκια. Γενικότερα είναι απόλυτα προσβάσιμος ο χώρος. Να πούμε μια καλημέρα και εμείς, Γιάννα Κωνσταντινίδου από την Hexagon Exhibitions και ο Γρηγόρης Σαββανίδης από τους Dreamworkers. Είμαστε η ομάδα που είχε τη χαρά να αναλάβει την ευθύνη σε συνεργασία με τον Oasis για την δημιουργία ενός πραγματικά πρωτότυπου θεματικού πάρκου. Υπάρχουν θέματα μέσα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα θέλαμε να σας πούμε ένα μικρό μας μυστικό για το πώς σχεδιάστηκε το πάρκο. Ένας από τους ανθρώπους που είναι πλέον μέντορές μας, το θεωρούμε μεγάλο δάσκαλο, είναι ο Ευγένιος Τριβιζάς. Ο αγαπημένος συγγραφέας των παιδιών λοιπόν μας είχε πει κάποτε, όταν σχεδιάσαμε το δικό του πάρκο, τους μυστικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά, ότι θα πρέπει κάθε έκθεμα να μην το βλέπουμε μόνο μέσα από τα μάτια των παιδιών, που αυτό θεωρείται αυτονόητο, αλλά και από το ύψος των παιδιών. Γι' αυτό λοιπόν οι σχεδιαστές μας πάρα πολλές φορές γονατίζουν στην κυριολεξία για να δούνε ένα έκθεμα από το σημείο που το βλέπει τα μάτια των παιδιών. Ελπίζουμε να σας αρέσει, θα κάνουμε μια σύντομη ξενάγηση μέσα, θα σας αναφέρουμε κάποια στοιχεία, αλλά τα δύο πιο βασικά μηνύματα είναι αριστερά σας. Το ένα αφορά τα ζώα και την εθνοδοσία και λέμε ότι το μόνο ωραίο και καλό κλουβί είναι το άδειο κλουβί και το άλλο μήνυμα αφορά το περιβάλλον, τον πλανήτη μας και όλα όσα βλέπουμε ότι αρχίζουν να συμβαίνουν σε αυτόν. Η μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας είναι η πεποίθηση ότι κάποιος άλλος θα τον σώσει. Στο πάρκο μας λοιπόν, τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες που θα τον επισκεφθούν θα πάρουν το μήνυμα ότι όλοι μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε κάτι για αυτόν τον πλανήτη. Και ίσως τότε έχουμε μια ελπίδα αυτός ο πλανήτης να είναι καλύτερος και πιο φιλόξενος για όλους μας. Η αναφορά που έκανες για τα παιδιά έχει να κάνει με παιδιά μονάχα δημοτικού προφανώς, γιατί γυμνασίου και ηλικίου. Είναι προσχολικής ηλικίας και έχουμε ήδη κρατήσει και από γυμνάσια. Α, γιατί και είναι λίγο πιο ψηλά τα παιδιά. Ναι, συνήθως όμως το εντυπωσιακό είναι από το ύψος των μικρότερων παιδιών. Ναι. Και οι γονείς νομίζω ότι βλέπουν μέσα από τα μάτια των δικών τους παιδιών. Ξεκινάει από εδώ. Λίγο, δύο κουβέντες μόνο για το λογότυπό μας. Είναι το Eco Zoo. Έχει κάποια χαρακτηριστικά σύμβολα μέσα. Ο μεγεθυντικός φακός, που βλέπετε ότι είναι και η πύλη μας, ουσιαστικά συμβολίζει τον τρόπο της ξενάγησης. Εδώ δεν θα έρθει το κοινό, τα παιδιά και οι ενήλικες συνοδοί τους, να πάρουν τις ίδιες πληροφορίες που πιθανότατα να γνωρίζουν. Δεν θα έρθει μια σχολική τάξη
να βγει από τη μία πλευρά του σχολείου και να μπει σε μια άλλη σχολική τάξη. Όλες οι πληροφορίες θα είναι οι πιο απίθανες, οι πιο περίεργες, οι πιο έτσι χαριτωμένες ιστορίες και πληροφορίες για όλα τα θέματα που θα συναντήσουν μέσα. Το άλλο σύμβολο είναι το γρανάζι, βλέπετε το μικρό τροχό, είναι μηχανικά, ρομποτικά τα εκθέματα, θα μας μιλήσει και η Άννα λίγο αργότερα για αυτά. Από τον κύριο Γρανάζι είναι αυτό καρμένο. Ναι. Είναι ένας κύριος Γρανάζης, είναι συνεργάτης της Άννας και κατασκευάζει τα ζώα μας. Ο ρινόκερος είναι το σύμβολό μας. Ο ρινόκερος είναι ένα πολύ δυνατό ζώο, ένα αγαπημένο ζώο που έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Είναι η υποξαφάνιση. Ένα λοιπόν ζώο αγαπημένο που είναι υποξαφάνιση επιλέξαμε ως σύμβολο και το πράσινο χρώμα συμβολίζει το περιβάλλον για το οποίο θα μιλήσουμε πολύ στο κοινό μας για την κλιματική αλλαγή που υπάρχει και ο πρώτος μεγάλος πίνακας εκεί που θα δίνει πληροφορία. Η πρώτη αίθουσα είναι μια εισαγωγή στο πάρκο. Γίνεται μέσα από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Θα περάσουμε από εδώ, μέσα γίνεται η προβολή. Περάστε λίγο από αριστερά. Παντού όλος ο χώρος είναι ελεύθερος για φωτογράφηση. Ναι, είναι τα σαγόνια ενός μεγαλόγων. Είναι ο τεράστιος καρφαρίας. Περάστε παρακαλώ μέσα και αν θέλετε λίγο αριστερά σας για να έρθουμε και οι υπόλοιποι. Δεν θα παρακολουθήσουμε όλοι. Τουλάχιστον 5,5 μέτρα πρέπει να είναι η τρύπα. 5,5 μέτρα. Ανοίξε τρύπα και στο παραπάνω πάτωμα. Δεν πειράζει, κυρία Γιωάννα, θα καταλάβει. Ναι, όταν έρχεται η καμιλοπαραβαλή να χωράει το κεφάλι σαν την τρύπα και από την άλλη τρύπα για να την εξετάζω. Εδώ θα εξετάζω τα πόδια, στον πάνω όροφο το λαιμό και πάνω πάνω το κεφάλι. Είναι ήρεμη η καμιλοπαραβαλή, δεν θα έχει θέμα κανένα τίποτα. Να ήταν κανένα δεινόσαυρο. Να το είχε την κυρία Γιωάννα, να το είχε τα έπιπλα, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά 5,5 μέτρα ήταν κι αυτή. Ήταν τεράστια, ήταν. Με συγχωρείτε πολύ που τρόμαξα, ρε παιδιά, αλλά μιλούσα για δεινόσαυρους και σας είδαμε το... και ήσασταν πολύ μεγάλοι και μου πήγε 3-5 πηγάδια. Να συστηθώ. Γεια σας. Είμαι ο κτηνίατρος Dr. John Friskis. Δεν Friskis ότι είναι πολύ ταιριαστό όνομα για κτηνίατρο. Ευχαριστώ. Είμαι γιατρός και για μεγάλα ζώα άγρια, αλλά και για οικόσιτα. Για το σπίτι δηλαδή. Για σκυλιά. Για γατιά, για παπαγάλους, για εκείνα που κάνουμε σαύρες, ιγουάνα, γενικά, για όλα τα ζωντανά. Οι φίλοι λένε ότι εγώ είμαι κτηνίατρος και ότι εγώ βοηθάω τους, τα ζώα. Η αλήθεια όμως, η μεγάλη παιδιά μου, είναι ότι τα ζώα βοηθάνε εμάς τους ανθρώπους. Βέβαια, με την αγάπη τους και τις ιδιαίτερες ικανότητες μας βοηθούν να προλαβάνουμε και να ξεπερνάμε διάφορες ασθένειες. Την κατάθλιψη, την πίεση, τα καρδιολογικά. Εδώ γίνεται εισαγωγή και λίγο πολύ σε λίγο ο Γιάννης Σερβετάς περιγράφει το τι θα ακολουθήσει μέσα στην ξενάγησή μας. Είναι η εισαγωγή των επισκεπτών μας στο Echo Zoo. Καλημέρα! Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μια μηχανή. Πάμε! Καλώς ορίσατε! Για τα ζώα τα οποία βρίσκονται υπό εξαφάνιση και απειλούνται γενικά και γι' αυτό και γενικά.
Έχουν μεταλλαχθεί όμως, έτσι. Ναι, ο εκείνος είναι ο απόγονος του κροκόδιλου. Του ασιατικού κροκόδιλου. Του ασιατικού. Άλλη πιο μεγάλη ρίη το ρήνος. Είναι, ναι, σε αυτή τη φάση είναι πιο μεγάλη. Κάνω λίγο τις συστάσεις, Βίγκη. Κάνω λίγο τις συστάσεις. Να έτσι. Με κάποια αντικείμενα που βλέπουμε εδώ, που χορεύανε
και αυτό που ουσιαστικά τα εκμεταλλευόταν, εκμεταλλευόταν όλο αυτό και βγάζανε κάποιοι παλαιότερα ακόμα και τώρα λεφτά. Γι' αυτό το λόγο και οι αρκούδες μας είναι λίγο κακοζωισμένες. Δεν είναι η αρκούδα που συνήθως βλέπουμε να υπάρχει στα βουνά που είναι μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον. Και στη συνέχεια βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα μας. Τώρα βάλαμε λίγο τους ήχους για να νιώσετε έτσι, ξανά και συγκίνεται με πιο χαμηλούς ήχους, έτσι. Και βέβαια είμαστε στη φάση που βάζουμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες, διότι αύριο είναι η επίσημη έναρξη. Απέναντι περνάνε καλά. Είναι η ώρα που θα πρέπει να σκεφτούν όλοι και τα συναισθήματα που μπορεί να έχουν και τα ίδια τα ζώα τα φυλακίζονται. Νομίζω ότι είναι ένα δυνατό μήνυμα για τα παιδιά μας να ακούσουν αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι το καλό κλουβί, το όμορφο κλουβί είναι το άδειο κλουβί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να αφήσετε το κλουβί μας να είναι όμορφο άδειο. Thank you.
Παίρνουμε στην Αφρική. Ο λιόγκυρος είναι αλήθεια, ο συγκεκριμένος, ότι είναι εξαιρετικά ζωηρό. Ήταν στην άλλη αίθουσα της Ασίας και μπήκε μέσα στην Αφρική. Δηλαδή τα ξαδερφάκια του, είναι πιο μεγάλη αφρικά. Βοηθάτε πολύ. Λίγο μια φωτογραφία εδώ να δούμε που βρίσκεστε εσείς. Είναι το αναστημόμετρο από τη δεξιά πλευρά. Α, πάνω από ένα 80 είστε. Δεν είσαι εσείς το μέσο όρο μας. Εγώ είμαι. Σπάσατε το ποτιακό σας. Λοιπόν, περάστε παρακαλώ. Έχουμε διασχίσει την πρώτη ενότητα με την εισαγωγή. Την ενότητα με τα προϊστορικά ζώα που εξαφανίστηκαν, την εποχή των παγετώνων, τους δεινόσαυρους, τα χερσαία δηλαδή τέρατα και τα θαλάσσια κύτταρα που εξαφανίστηκαν.